κάναμε μια παρέμβαση καταρχήν, έτσι με απόλυτο σεβασμό σε ανθρώπους που συμβάλλαν με το επιστημονικό τους έργο, και κάναμε μια παρέμβαση γιατί κυριολεκτικά αποτελεί πρόκληση σήμερα κιόλας να έρχονται εδώ ο επικεφαλής της συνδικαλιστικής μαφίας Παναγόπουλος μαζί με όλη την κοστουδία του, προκειμένου που τίθεται να φιλοξενήσουν μια εκδήλωση. Την ημέρα δηλαδή που και επίσημα βγήκαν αποφάσεις από δικαστήρια. Αυτά τα δικαστήρια με αυτό το ταξικό πρόσημο που έχουν και που δεν χρειάζεται να αναλύσουμε στην παρούσα στιγμή. Και οι οποίοι επιβεβαιώσανε τις καταγγελίες, τις αδιαφεσβήτητες καταγγελίες που κάνανε ταξικές δυνάμεις, για παράδειγμα στην Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων, το ότι δεν μπορούν να συμμετέχουν μέλη της εκτελεστικής επιτροπής της ΓΕΣΕ, το τονίζω αυτό, όπως είναι ο Καραγεωργόπουλος που είναι καραμπινάτος μεγάλο εργοδότης, όπως είναι ο Βασιλόπουλος και παρέα του, οι οποίοι βάλανε εργοδοτικούς μηχανισμούς να εκβιάζουν εργάτες προκειμένου να δημιουργήσουν πλασματικούς συσχετισμούς μέσα στο οργανωμένο κίνημα. Είναι μια κατάδεια του κινήματος και αυτό καταγγέλνουμε. Βέβαια δεν μας ξαφνιάζει όταν συμβαίνει από τέτοιες δυνάμεις, γιατί τους γνωρίζουμε και μας γνωρίζουμε. Γνωρίζουμε δηλαδή το ρόλο. Και είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα ο ίδιος επικεφαλής τους, ο Παναγόπουλος, ο οποίος είναι το πρωτοκλαδισάτο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, του κόμματος δηλαδή, το οποίο έβαλε πλάτη και πέρασαν όλα αυτά τα μνημόνια και τα αντιλαϊκά μέτρα που τσακίζουν τις ζωές μας. Είναι ο ίδιος που πήγε στους εργατοπατέρες, τους χρυσοπληρωμένους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ζήτησε έτσι ευθασώς να παρέμβουν στα εσωτερικά του κινήματος στην Ελλάδα και μάλιστα με συκοφαντίες και προβοκατόρικες καταγγελίες. Είναι οι ίδιοι οι οποίοι δέρνοντας εργάτες με τραβούκος, με πληρωμένους μπράβους και με τα ΜΑΤ, προσπαθήσαν να διαμορφώσουν αυτή την πλειοψηφία την οποία κατά τα άλλα ισχυρίζονται ότι έχουν. Λένε όμως ότι με τις τάσεις σας, εσείς γενικότερα το πάμε, διαλύσετε το συνέδριο, δεν έγινε το συνέδριο της ΓΕΣΕ. Το συνέδριο της ΓΕΣΕ δεν έγινε γιατί ποτέ δεν είχαν σκοπό να κάνουν οι ίδιοι συνέδριο της ΓΕΣΕ. Η θέση των δυνάμεων του ΠΑΜΕ ήταν, είναι και παραμένει ίδια, ότι τα συνέδρια πρέπει να πραγματοποιούνται, να τηρούνται συλλογικές διαδικασίες με απόλυτο σεβασμό στις αρχές λειτουργίας του κινήματος που κατακτήθηκαν με αίμα και σκληρούς αγώνες. Okay. Έτσι, αυτή τη στιγμή όμως αυτοί οι άνθρωποι δεν θέλουν να γίνονται συνέδρια γιατί δεν θέλετε να μεταφέρετε η πείρα. Ποια πείρα, για παράδειγμα, αυτές τις μέρες που μιλάμε, έτσι είναι σε εξέλιξη ένα σημαντικότατο αγώνα που δίνουν οι συνάδελφοί μας στην Τράπεζα Πειραιώς, για τις δουλειές τους, για τα μεροκάματά τους, για τις ζωές τους. Και είναι ίδιοι που δεν κάναν ούτε το τυπικό δηλαδή πλέον, ούτε τα προσχήματα, για παράδειγμα, να βάλουν την υπογραφή τους και να καλύψουν εντός εισαγωγικών θεσμικά μια τέτοια κινητοποίηση. Αυτό φοβούνται ότι θα κουβαντιαστεί στα συνέδρια, αυτό προσπαθούν να αποφεύγουν και έτσι διαμορφώνουν, όπως είπαμε, τους συσχετισμούς. Το αν και κατά πόσο είναι πλειοψηφία φάνηκε στα άδεια έδρανα που είδατε και εσείς σήμερα, με τους ελάχιστους σκληρούς εντός αγωγικών οπαδούς ορισμένων που μπερδέψανε το εργατικό κέντρο και το κίνημα με το γήπεδο, έτσι φάνηκε η πλειοψηφία τους στις άδειες τους εξέδρες όταν υποτίθεται ότι κάνανε κινητοποιήσεις και πώς να μην συμβεί άλλο αυτό. Είναι ξεκάθαρο ότι απαντάμε και καλούμε τους εργαζόμενους να βγάλουν συμπεράσματα. Οι συκοφαντίες δεν θα μείνουν αναπάντες και εννοείται ότι ο κόσμος που ακόμα και αυτός ο κόσμος που μέχρι χθες ίσως τους άκουγε, επειδή είναι καλοπροαίρετος και καταλαβαίνει ποιο είναι το ταξικό δίκαιο, θα συνεχίσει και θα πορευτεί με βάση τις σύγχρονες ανάγκες.